γίνεται κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action σήμερα Σάββατο 14 Μαρτίου και αυτή είναι η τίτλη των κυριότερων ειδήσεων. Δεν κινδυνεύει η Κόρινθος από τα απορρίμματα, δηλώνει ο Δήμαρχος Καθαριότητας Χρήστος Μελέτης. Έρχονται νέοι μπλεκάδι, ολοκληρώνεται η μονάδα κομποστοποίησης. Ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο. Λύθηκε το πρόβλημα ασφάλισης των νομικών. Θα καλύπτονται μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016. Δικαίωσε τον Δημήτρη Παυλή το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν αλλάζει η Δημοτική Αρχή στην Τρίπολη. Η παράκαμψη των Βουτιάνων βουλιάζει. Ξανακλίνει ο δρόμος για τρίτη φορά στο πολύπαθο έργο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας στο Δήμο Κορινθίων Χρήστος Μελέτης σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στην Κόρινθο. Όπως είπε, ο Δήμος έχει ξεκινήσει τις διεργασίες για τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών για το πιλωτικό πρόγραμμα που αρχικά θα αφορά το κέντρο της πόλης, ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα μεταφερθεί στον Δήμο Άσου Λεχαίου. Ο κ. Μελέτης ενημέρωσε ότι το επόμενο διάστημα θα έρθουν νέοι μπλε κάδοι και ζήτησε από τους πολίτες να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ανακύκλωση. Δυστυχώς αυτό υπήρχε και υπάρχει χρόνια τώρα. Απλώς αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, το πολύ έντονο πρόβλημα, το έχει ο Χιτάτου Κιάτου, ο οποίος πλέον στις 25 του μηνός θα κλείσει και επίσημα και ήδη έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ πιο έντονο στον Δήμο Βελουβόχας. Εκεί πλέον αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα, ήδη και με ανακοίνωση το Δήμαρχος ενημέρωσε τον κόσμο ότι δεν μπορεί να γίνεται πλέον αποκομιδή στα αστικά απορρίμματα και πρέπει να στηριχθεί η ανακύκλωση. Όμως αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που υπάρχει στην Τρίπολη φαίνεται σιγά σιγά ότι μετατοπίζεται και εδώ στην περιοχή τη δικιά μας. Είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σικιονίων και στο Δήμο Βελουβόχας, διότι αυτοί οι Δήμοι εξυπηρετιόντουσαν από το Χιτάτου Κιάτου. Πλέον, όπως είπατε και εσείς, με την απόφαση και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης κλείνει και αυτός ο Χιτά, τώρα στις 25 του μήνα, και δημιουργείται ένα πρόβλημα. Έχει ακουστεί έντονα ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου θα μπορέσει να εξυπηρετήσει ένα μέρος των απορριμμάτων από το Δήμο Κιάτου, σαν διαδημοτική βοήθεια, και σίγουρα αυτό που έχω ακούσει και εγώ είναι ότι θα προχωρήσει η διαδικασία της μονάδας κομποστοποίησης και ο Δήμος Οικειονίων. Κάτι ανάλογο με το οποίο κάνει η Κόρινθος, τα νέα στο Δήμο Κορίνθου είναι πολύ καλύτερα. Ήδη προχωράνε διαδικασίες για να φτιαχτεί και η μονάδα κομποστοποίησης στην Κόρινθο. Μέσα σε επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου για το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσουμε αρχικά στο κέντρο της πόλης Κορίνθου και στη συνέχεια στον παραλιακό Δήμο Άσου Λεχαίου, με προοπτική κάποια στιγμή πολύ σύντομα όλος ο Δήμος μας να ενεργοποιήσει το σύστημα της κομποστοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων και στο Δήμο μας. Νομίζω ότι αυτό επιδιώκει και η σημερινή κυβέρνηση. Και βρισκόμαστε σε αυτό το δρόμο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και οδηγούμαστε πολύ πιο σύντομα από ό,τι ίσως υπολογίζαμε για να ξεκινήσουμε την κομποστοποίηση και στην πόλη της Κορίνθου, έτσι ώστε να μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αστικά απορρίμματα και να κλείσουν οριστικά και οι χαδά, οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς προείπατε, έχουμε αρκετά πρόστιμα τα οποία επιβαρύνουν, χωρίς να φταίει όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, οι Δήμοι. Όλοι οι Δήμοι της Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή, ενώ τη διαχείριση την έχει αναλάβει καθαρά η περιφέρεια και η κεντρική πολιτική εξουσία, δυστυχώς τα πρόστιμα επιβάλλονται στους Δήμους. Μέσα από την ευκαιρία που μου δίνεται, να σταθούμε για άλλη μια φορά και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα πρέπει να στηρίξει ακόμα πιο έντονα τώρα, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν είτε στην Τρίπολη είτε στην περιοχή εδώ δίπλα μας, στους γειτονικούς Δήμους. Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί μέσα από την ανακύκλωση να στηρίξουμε το θεσμό της ανακύκλωσης ώστε να μειώσουμε τα αστικά απορρίμματα. Από την πλευρά μας, εμείς σαν Δήμος παραγγέλνουμε εκ νέου καινούριους κάδους μπλε, έτσι ώστε δίπλα σε κάθε πράσινο κάδο να υπάρχει τουλάχιστον ένας μπλε κάδος. Όμως ο κόσμος θα πρέπει να τη στηρίξει την ανακύκλωση. Να στηρίξει την ανακύκλωση, να συμπιέζει τον όγκο των ανακυκλώσιμων υλικών και να τα ρίχνει χύμα στους κάδους, έτσι ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο
και να μπορέσουμε να στηρίξουμε όσο μπορούμε με όλη μας δυνάμεις στην ανακύκλωση, γιατί έτσι θα κερδίσουμε όλοι μας. Φανερά συγκινημένος ορκίστηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων ο νέος πρόεδρος Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ο κ. Παυλόπουλος έφτασε στη Βουλή λίγο πριν από τις 6:20 το απόγευμα. Άγημα απέδωσε τιμές, ενώ έγινε και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Τον νέο πρόεδρο αποδέχτηκαν στην είσοδο ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Βουλής. Αμέσως μετά και οι τρεις κατευθύνθηκαν στην Ολομέλεια, όπου ο πρόεδρος έδωσε το θρησκευτικό όρκο ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Στη συνέχεια, ο κ. Παυλόπουλος κατέθεσε υποβροχή στεφάνη στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ενώ ακολούθησε μετέπειτα στο προεδρικό μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία του Προκόπη Παυλόπουλου ως νέου Προέδρου Δημοκρατίας. Ο ανέως ανώτατος πολιτιακός άρχοντας έφτασε στη Βουλή λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όπου τον περίμεναν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής. Τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος κατέφτασε στο Κοινοβούλιο χωρίς ομπρέλα παρά τη βροχόπτωση, υποδέχτηκε τιμητικό άγημα το οποίο και τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο. Στη συνέχεια, ο νέος Πρόεδρος, συνοδευόμενος από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανώς συγκινημένος, μπήκε στο χώρο της Ολομέλειας, όπου τον υποδέχτηκαν όρθιοι και με χειροκροτήματα οι βουλευτές. Αμέσως μετά, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και αντιπροσωπεία της Εκκλησίας έψαλαν την καθιερωμένη δοξολογία και ο νέος πρόεδρος αναφώνησε τον όρκο του προς το Σύνταγμα για τη Δημοκρατία. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίας και Αδιαιρέτης Τριάδας. Να φυλάσω το Σύνταγμα και τους νόμους. Να μεριμνώ για την πιστή του στήριξη. Να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας. Να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του ελληνικού λαού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άξιος. Στη συνέχεια, ο κ. Παυλόπουλος κατευθύνθηκε ασκεπής υποκαταρακτώδη βροχή στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου στην κεντρική είσοδο τον περίμενε ο Κάρολος Παπούλιας. Καλώς τον, του είπε, και οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Προέδρου Δημοκρατίας για να κάνουν δηλώσεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Κύριε Πρόεδρε, αποτελεί για μένα εξαιρετική τιμή το γεγονός ότι σας διαδέχομαι στην Προεδρία της Δημοκρατίας με την ψήφο του Κοινοβουλίου. Γνωριζόμαστε από παλιά. Έχουμε διανύσει κοινές πορείες και μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες. Και εκείνο που είναι σημαντικό και το οφείλω, όχι μόνο ως νέος πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλά ως Έλλην πολίτης, να σας αναγνωρίσω ότι ασκήσατε τα καθήκοντά σας κατά τρόπο άψογο. Ιδίως την τελευταία περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου κληθήκατε να αντιμετωπίσετε τη λειτουργία των θεσμών στο όριο του Συντάγματος, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλές φορές, με την άλλη μου ιδιότητα, χωρίς να φαντάζομαι ποτέ ότι θα χρειαζόταν να το αποδείξω και στην πράξη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, να φεύγει κανείς από την Προεδρία της Δημοκρατίας με αυτά τα εφόδια, αυτή την αναγνώριση, αυτή την ιστεροφημία. Όπως είπα και την ημέρα που εξελέγη,
Αυτή η μεγάλη τιμή έχει ήδη μετατραπεί από καιρό σε μια μεγάλη ευθύνη. Οφείλουμε όλοι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να συμβάλλουμε ώστε να βγει ο τόπος από αυτή τη βαθιά κρίση. Μια κρίση η οποία αγγίζει πια τα όρια, αν δεν τα έχει ξεπεράσει, της ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι ανάγκη να συμβάλλουμε όλοι ώστε να καταπολεμήσουμε αυτές τις δύο μάστιγες οι οποίες πλήττουν την κοινωνία μας, τη φτώχεια και την ανεργία. Και ιδίως την ανεργία των νέων. Θεωρούσα και σαν πατέρας και σαν παππούς πια, αλλά κυρίως σαν καθηγητής που έζησα την αγωνία των φοιτητών, ότι η ανεργία των νέων στη σημερινή εποχή, κύριε Πρόεδρε, είναι η μεγαλύτερη τροχοπέδη για την εξέλιξη του τόπου. Είναι εκείνη που διχάζει την κοινωνία, γιατί οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με δικά μας λάθη οι προηγούμενες γενιές δεν αφήνουμε τις νεότερες ή δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτό που μπορούν, και χωρίς τη συμβολή τους ο τόπος δεν μπορεί να βρει το μέλλον του. Στην ουσία δηλαδή δεν αξιοποιεί ο λαός και το έθνος τις δυνατότητες που έχει των νέων ανθρώπων για να μπορέσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να αποδώσουν αυτά που μπορούν. Γι' αυτό θεωρώ την ανεργία των νέων ως τη μεγαλύτερη από τις δύο μάστιγες για τις οποίες μίλησε προηγουμένως. Ο αγώνας ξέρω ότι θα είναι δύσκολος. Αλλά ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή πως ο αγώνας που δίνει η Ελλάδα για το λαό της δεν είναι μόνο για το λαό της, κύριε Πρόεδρε. Είναι για την ίδια την Ευρώπη. Δίνοντας αυτόν τον αγώνα, υπερασπιζόμαστε τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα. Επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Όλο ένα και περισσότερο. Επηρεάζει την ίδια την Ευρώπη. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια την οδηγεί σε βήματα αποσταπής σχέση με τους μεγάλους άξονες πάνω στους οποίους θεμελιώθηκε και πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί. Ξέρουμε όλοι ότι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το αέτομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ελληνικό πνεύμα, είναι οι θεσμοί από την εποχή της Ρώμης, αλλά οι δημοκρατικοί θεσμοί, και είναι η χριστιανική διδασκαλία της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή την Ευρώπη πρέπει να περασπιστούμε. Η οικονομική πολιτική της Ευρώπης και της Ευρωζώνης, ναι, πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά όταν συμβάλλουν προς την κατεύθυνση των πυλώνων πάνω στους οποίους θεμελιώθηκε η Ευρώπη. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο αγώνας Ελλάδας είναι ταυτόχρονα όχι μόνο αγώνας ενός λαού για να μπορέσει να κατακτήσει το μέλλον του, αλλά και ο αγώνας όλων των ευρωπαϊκών λαών για να μπορέσουν να υπερασπιστούν τις αξίες της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι μακροημέρευση και εύχομαι πραγματικά, και το λέω με συγκίνηση, όταν θα έρθει η ώρα να αφήνω το προεδρικό μέγαρο, εκείνος που θα με διαδεχθεί να μπορεί να μου πει και εμένα αυτά τα οποία σας είπα εγώ. Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση, ικανοποιείται το αίτημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων να διατηρήσουν το ασφαλιστικό τους, με συγχωρείτε, δικαίωμα οι ασφαλισμένοι του τομέα ασφάλισης νομικών και του τομέα σύνταξης και ασφάλισης υγειονομικών του ΕΤΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα. Έτσι, τόσο οι ίδιοι όσο και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται παροχές ασθένειας από 1η Τρίτου 2015 μέχρι και 29 Δευτέρου του 2016. Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα εισαχθεί ξανά προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας έλαβε η αντιπροσωπεία της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, που συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο. Όπως είπε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου Παναγιώτης Νικολόπουλος, παρά το γεγονός ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θεωρείται προαπαιτούμενο για την εκταμείευση της περίφημης δόσης από την Τρόικα, στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν προτού υπάρξει εξαντλητικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τόπιν συναντήσεως που είχε το Προεδρείο της Ολομέλειας και της Ελληνικής Επιτροπής, δηλαδή ο Πρόεδρος μας, ο Βασίλης Αλεξανδρίας. Λάβαμε λοιπόν τη διαβεβαίωση, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και το επικροτούμε, ότι δεν θα εισαχθεί προς ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο ως είχε, παρά μόνον αφού προηγηθεί εκτενής και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους παράγοντες και ασφαλώς βεβαίως και με τον δικηγορικό κόσμο, με τους δικηγορικούς συλλόγους και με την Ολομέλεια των Προέδρων. Αυτή είναι μια είδηση η οποία είναι
ιδιαίτερα σημαντική και είναι πολύ ευχάριστο το ότι το αίτημά μας, δηλαδή να ακουστούμε και να ακουστούν οι απόψεις μας και να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου, έγινε αποδεκτό. Ο κ. Νικολόπουλος σημείωσε ακόμα ότι η νέα κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση εξασφάλισε υγειονομική κάλυψη σε δικηγόρους που είναι ασφαλισμένοι στο τομείο νομικών και στον τομέα υγειονομικών του ενιαίου ταμείου αυτοαπασχολουμένων και έχουν απολέσει την ασφαλιστική του ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό του φορέα. Οι δικηγόροι αυτοί καλύπτονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για το διάστημα από 1η Μαρτίου 2015 έως 29 Φεβρουαρίου 2016 με τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες καλύπτονται και τα αντίστοιχα πρόσωπα του έτερου των τομέων στο Ταμείο Αυτοαπασχολουμένων. Μία πολύ σημαντική είδηση που αφορά τους ασφαλισμένους συναδέλφους μας, η οποία και υπήρξε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη συντονιστική, είναι το γεγονός ότι όπως έγινε γνωστό στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο είχε διατάξει ευνοϊκές για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει για τους γνωστούς λόγους οικονομικών δυσχεριών τις ασφαλιστικές φορές και οι οποίοι δεν είχαν για αυτό το λόγο ασφαλιστική κάλυψη. Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι σε αυτό το νομοσχέδιο οι συνάδελφοι δικηγόροι δεν περιελαμβάνονται. Όσοι δηλαδή δεν είχαν καλύψει τις ασφαλιστικές φορές πλήρως και δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη, δεν περιλαμβάνονται σε ευνοϊκές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσαν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Όλες οι άλλες κατηγορίες περιλαμβάνονται στο ενιαίο ταμείο στο οποίο και εμείς συγκαταλεγόμεθα, δηλαδή στο ΕΤΑΑ, στο ενιαίο ταμείο ανεξαρτήτως απασχολουμένων. Δηλαδή όλοι οι άλλοι θα είχαν μηχανική, εργολήτες, δημόσιο έργο κτλ. Και για κάποιο περίεργο και άγνωστο σε εμάς λόγο, στο νομοσχέδιο αυτό εμείς φαινόμαστε να είμαστε εκτός, να ξερούμεθα. Ευρώντιτη λοιπόν, όταν το πληροφορηθήκαμε αυτό, φυσικά υπήρξαν εντονότερες διαμαρτυρίες και μεμονωμένες από τους συναδέλφους αλλά και από τους δικηγορικούς λόγους και βεβαίως απασχόλησε την μυστική και ακολούθησαν παραστάσεις στους συναρμόδιους υπουργούς και όπως πληροφορούμεθα πλέον θα περιληφθούν και οι δικηγόροι με τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο και επομένως οι δικηγόροι οι οποίοι για λόγω των οικονομικών δυσχεριών δεν έχουν καλύψει πλήρως ασφαλιστικές φορές, θα έχουν και αυτή ασφαλιστική ικανότητα, θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Με ένα μεγάλο φεστιβάλ τοπικής γαστρονομίας, το ερχόμενο φθινόπωρο θα επιχειρήσει η Κορινθία να κάνει το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση ανάδειξης των τοπικών προϊόντων της, κάποια εκ των οποίων έχουν σήμερα ονομασία προέλευσης, όπως η Κορινθιακή Σταφίδα. Το φεστιβάλ θα διοργανώσει η δραστήρια ομάδα του Δικτύου Νέων Επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, ψυχή της οποίας είναι ο Σταύρος Κεφάλας. Στρατηγικός στόχος είναι να δημιουργήσει η Κορινθία έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού με συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, προκειμένου να σχεδιάσει ο νομός τον οδικό χάρτη της τουριστικής της ανάπτυξης. Την ανάγκη να δημιουργήσει η Κορινθία έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού με συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων έκρινε ως βασικό στρατηγικό στόχο Σταύρος Κεφάλας, προκειμένου να σχεδιάσει ο νομός τον οδικό χάρτη της τουριστικής του ανάπτυξης. Όπως είπε, το Δίκτυο Νέων Επιχειρηματιών Κορινθίας, το οποίο είναι υπεύθυνος ο ίδιος για τον συντονισμό των δράσεων, έχει ως σκοπό να συνδέσει στρατηγικά την επιχειρηματικότητα με τον τουρισμό, τα τοπικά προϊόντα και τον πολιτισμό και με τελικό στόχο τη δημιουργία του οργανισμού διαχείρισης προορισμού Κορινθίας. Ο κ. Κοφάλας έδωσε ακόμα την είδηση ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα διοργανωθεί ένα φεστιβάλ τοπικής γαστρονομίας με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Όπως επιτυχημένοι προορισμοί ανά τον κόσμο, θα πρέπει σαν Κορινθία να φτιάξουμε έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού, τα λεγόμενα DMO, με τη συμμετοχή ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Δηλαδή, π.χ. οι ξενοδόχοι της περιοχής, τα τουριστικά γραφεία, ο Δήμος και άλλοι φορείς να ενωθούν για να συλλογικά και συμμετοχικά να διαμορφώσουμε από κοινού αυτή την κατεύθυνση που θέλουμε να έχουμε σαν περιοχή. Σαν Δίκτυο Νέων Επιχειρηματιών Κορινθίας, η Κορινθία Cluster, που αποστολή μας είναι να διασυνδέσουμε στρατηγικά τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουμε να αποτελήσουμε έναν μοχλό με σκοπό να δημιουργηθεί ένας οργανισμός διαχείρισης προορισμού στην Κορινθία. Πιστεύουμε είναι σημαντικό να διασυνδέεται ο τουρισμός με τα τοπικά προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο διοργανώσαμε το Σάββατο που μας πέρασε στο Αλκιόν μια έκθεση με τοπικά προϊόντα, όπου τουρίστες της περιοχής και ξενοδόχοι είχαν την ευκαιρία, Αναστασία, να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα,
της περιοχής και να γνωριστούν και με τους παράγωγους μεταξύ τους, καθώς επίσης και να γνωρίσουν άλλες δραστηριότητες που προσφέρουν άλλοι πάροχοι στην περιοχή. Και όλα αυτά διοργανώθηκαν στα πλαίσια μιας ημερίδας τουρισμού με θέμα κοινότητα και ανάπτυξη, η κοινωνική ευθύνη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που θέλουμε σαν κλάστερ είναι να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας στην περιοχή. Δηλαδή να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, γιατί η σχέση είναι τη ενώση και ο καθένας μόνος δεν καταφέρει τίποτα. Γι' αυτό προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε αυτή την οτροπία του μαζί προχωράμε, μαζί δουλεύουμε, μαζί προχωράμε. Ο Δίας έχει σκοπό να διοργανώσει και άλλες τέτοιες δράσεις, να συμμετέχουν και άλλοι για να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, ένα συνολικό εγχείρημα να υπάρχει. Και θα ήθελα να αναφέρω για πρώτη φορά δημόσια ότι το τέλη Σεπτεμβρίου, σαν Δίκτυο Νέων Επιχειρηματίων Κορινθίας, προετοιμάζουμε τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ τοπικής γαστρονομίας και πολιτισμού, που σκοπό έχει να αναδείξει τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής, αλλά και να προσελκύσει κόσμο από Αθήνα και από άλλες περιοχές αποκλειστικά για το διήμερο αυτό φεστιβάλ. Δεν φαίνεται να συμφωνούν οι πολίτες με το μέτρο που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη δημιουργία σώματος μυστικών ελεγκτών της εφορίας, αποτελούμενο από πολίτες που θα υπογράφουν ολιγόμενες συμβάσεις. Όπως λένε, ούτε ταιριάζει στον Έλληνα να λειτουργεί με τέτοιους τρόπους, ούτε όμως θα έχει επιτυχία, αφού χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένοι όσοι πραγματοποιούν αυτούς τους ελέγκους. Τέτοια δουλειά εγώ δεν μπορώ να την κάνω. Και είναι, ακούς, λάθος είναι αυτό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και δεν θα έχει επιτυχία καθόλου. Εσείς? Ούτε. Ούτε εγώ. Ούτε. Πιστεύετε ότι αυτό το μέτρο είναι σωστό? Λάθος, μεγάλο σου λέω. Κανονικά πρέπει να έχει συνείδηση ο καθένας να πληρώνει την εφορία του, γιατί αλλιώς την βάξαμε, την κάτσαμε τη βάρκα. Αυτό το μέτρο έχουμε κάνει με τον έλεγχο των αποδείξεων. Με τον έλεγχο των αποδείξεων που θα πηγαίνουν η ληστική εφορία να ελέγχει, αλλά αυτό θα αποτελείται όμως από ανέργους, φοιτητές, συνεργάτες. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να εξαλείψει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Τώρα τι να πούμε. Δεν θα πραγματοποιηθεί αυτό το μέτρο. Όπως και άλλα δηλαδή. Κι άλλα, ναι. Δεν πραγματοποιείται. Ας το λένε. Δεν θα πραγματοποιηθεί. Εγώ προσωπικά όχι. Θεωρώ πως σε όλα τα επαγγέλματα περνάει κάποιος από μια σχετική εκπαίδευση για να ξέρει, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει. Ότι δεν μπορεί ο καθένας τώρα ξαφνικά απότομα να γίνει ελεγκτής και να ελέγξει τι και με ποια. Με πιο γνωστικό αντικείμενο, αφού αυτά τα πράγματα θέλουν κάποια εξειδίκευση. Αν είναι κάποιος φοροτεχνικός, το κατανοώ. Τώρα να έρθει ο άλλος, ο οποίος δεν έχει, ας πούμε, τι να κάνει και θέλει να περάσει την ώρα του, να κάνει τον ελεγκτή των φοροεισπρακτικών δεδομένων, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ δεν το θεωρώ μέτρο, γιατί εφόσον υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία στο κατάστημα, οι αποδείξεις κόβονται κανονικά, σύμφωνα με το δημοκατάλογο. Υπάρχουν διάφορες εκπτώσεις σε κάποια μαγαζιά που έχουν, ας πούμε, ήδη ροχισμού. Το ίδιο ισχύει πλέον και σε εμάς σαν καφετέριες. Έχουμε υιοθετήσει το σύστημα της έκπτωσης για φοιτητές και νεότερους γενικά. Έχουμε μια διαφορετική τιμολόγηση. Για όλα όμως πάντα κόβεται απόδειξη και δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει κάποιον ο οποίος λειτουργεί σωστά. Συγκέντρωση βασικών αγαθών εν ώψη και του Πάσχα πραγματοποιεί το Χαμόγελο του Παιδιού και απευθύνει έκκληση σε όλους να στηρίξουν την πρωτοβουλία του. Το Χαμόγελο του Παιδιού, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει σταθερά το έργο του και εν ώψη Πάσχα κινητοποιεί για μια ακόμα φορά πολίτες και φορείς προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που έχουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και στηρίζονται από το Χαμόγελο πανελλαδικά και καθημερινά. Τώρα, χάρη στις ανάλογες κινητοποιήσεις και στη θετική ανταπόκριση των πολιτών, το 2014, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, το Χαμόγελο στήριξε πανελλαδικά 10.555 παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Σημείο συγκέντρωσης τροφίμων στην Κόρινθο είναι το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Οδό Ερμού 14. Το Χαμόγελο του Παιδιού, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει σταθερά το έργο του και τις δράσεις του εν ώψη Πάσχα, κινητοποιεί για μία ακόμα φορά πολίτες και φορείς προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους. Έτσι, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα είδη που χρειάζονται οι οικογένειες με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, που στηρίζει πανελλαδικά και καθημερινά. Στο νομό Κορινθίας στηρίζουμε περισσότερο από 80 οικογένειες και περισσότερο από 280 παιδιά. Τώρα το Χαμόγελο του Παιδιού καλεί να στηρίξουν με την πρωτοβουλία αυτή τις οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους. Αυξάνεται δραματικά η ζήτηση τα ράφια στα κέντρα στήριξης του παιδιού και οικογένειας του Χαμόγελου του Παιδιού.
που λειτουργεί ο οργανισμός πανελλαδικά, έχουν αδειάσει. Επομένως, καλούμε πολίτες και φορείς να συνεισφέρουν σε αυτό. Στην πραγματικότητα, αυτή η δράση είναι μια ολιστική στήριξη. Επομένως, στηρίζουμε παιδιά με προβλήματα διαβίωσης, στηρίζουμε παιδιά και με προβλήματα υγείας. Τώρα, τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνουμε είναι τρόφιμα, είναι είδη βρεφικής φροντίδας, όπως πάνες, μωρομάντιλα, σαμπουάν κλπ. Προϊόντα καθαρισμού, οικιακής χρήσης και είδη προσωπικής φροντίδας. Βέβαια, ο κάθε ένας μπορεί να φέρει ό,τι επιθυμεί. Να δώσω τα στοιχεία στο γραφείο μας, που είναι Ερμού 14, στην Κόρινθο. Το σπίτι φιλοξενίας που βρίσκεται στην αρχαία Κόρινθο. Μπορεί όμως να μας καλεί και στα τηλέφωνα και στο τηλέφωνο 27410-71211 του γραφείου 9 με 5 καθημερινά ώρες γραφείου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Παυλής αναφέρθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στο μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων καθώς και στην πρώτη παρέτηση Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής του. Υπενθυμίζεται ότι προχθές ο κ. Κάμαρης, Δημοτικός Σύμβουλος του κ. Παυλή, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, διότι όπως εξήγησε ο ίδιος η επιστολή του, η παράταξή του δεν κατόρθωσε ούτε στο ελάχιστο να υλοποιήσει ή να δρομολογήσει αυτά που είχε υποσχεθεί στους δημότες. Στις ενέργειες του Δήμου όσον αφορά το ζήτημα των απορριμμάτων, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή. Όπως είπε, μέσα στο Σαββατοκύριακο ξεκινάει η αποκομιδή, αν και ήδη σε πολλές περιοχές η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Αναφέρθηκε ακόμα στην ευθύνη περιφέρειας και Δήμου σε σχέση με την τωρινή κατάσταση, σημειώνοντας ότι οι 3.000 τόνοι είναι ευθύνη της περιφέρειας, ενώ κατά υπόλοιπα ο Δήμος εξάντλησε την νομιμότητα για να πάνε σε αδειοδοτημένους χώρους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πετύχαμε σύμβαση με την Κοζάνη, εκεί θα πάνε 5.000 τόνοι. Και σημειώνω ότι από τις Σέρες και κάτω ουδής δέχτηκε τα απορρίμματά μας. Ταυτόχρονα, όπως ανακοίνωσε, προχωράει η διαδικασία της ενδιάμεσης ολοκληρωμένης διαχείρισης της θέσης Μεγαβούνη. Την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνει τη μελέτη, η οποία θα εγκριθεί από την περιφέρεια με 600.000 ευρώ προϋπολογισμό. Σε 2-3 μήνες, μαζί με τα έργα, υπερκαλύπτουμε αυτό το χρόνο. Ευχής έργων είναι το συντομότερο δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το Μεγαβούνη, προκειμένου να έχουμε το δικό μας χώρο, αφού η Κοζάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, όπου λόγοι που έχουν σχέση με την νομοποίηση της διαδικασίας αυτής από την πλευρά της περιφέρειας, δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μέχρι και χθες η αποκομιδή. Σήμερα οστικοποιείται από ό,τι με πληροφόρησε η περιφέρεια και ή το απόγευμα ή αύριο το πρωί ξεκινάει οριστικά πλέον και μετά και τον έλεγχο από την Επίτροπο όλων των δικαιολογητικών η αποκομιδή των απορριμμάτων. Το διάστημα αυτό το εκμεταλλευτήκαμε, γιατί έτσι ήταν το σωστό, προκειμένου να διευθετήσουμε πολλά θέματα σε σχέση με τα απορρίμματα που έχουμε μέσα στην πόλη. Και όχι μόνο μέσα στην πόλη, αλλά και γενικότερα και στα χωριά μας. Επειδή ζητήθηκε να πάνε σε σάκους ειδικούς, μεγάλους σάκους, θα το έχετε διαπιστώσει άλλωστε και εσείς, πάρα πολλοί δρόμοι πλέον έχουν αποκατασταθεί και υπάρχουν σε big bag μεγάλους σάκους τα απορρίμματα και σήμερα βέβαια και από χθες θα έλεγα ότι συνεχίζεται και η αποκομιδή πλέον από την πλευρά του Δήμου. Έχουμε ξεκινήσει από χθες. Γεμίσαμε περίπου 7 ή 8 νομίζω απορριμματοφόρα χθες. Και σήμερα και πάλι είναι στην πόλη μας και συνεχίζεται η αποκομιδή αυτή. Η προγραμματική σύμβαση την οποία έχουμε κάνει με την περιφέρεια αφορά 3.100 τόνους, τα οποία είναι ευθύνη της περιφέρειας βέβαια η διαχείρισή τους. Στήριξε οικονομικά το Δήμο, γιατί το κόστος είναι τεράστιο της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως είναι αυτή τη στιγμή, και διότι τα αποδοτικά τέλη, να το πούμε και αυτό, είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με το συνολικό κόστος, όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα διαχείριση, γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, με τις κινήσεις που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, προχωράμε και νομίζω ότι έχουμε υπερκαλύπτουμε αυτό το χρόνο κατά το διπλάσιο. Δηλαδή, όσα απορρίμματα για να παράξει η πόλη μας και τα χωριά μας. Σε συνέχεια αυτής της εργολαβίας, της οποίας ήδη και διαχείρισης κάνει η περιφέρεια, σε συνέχεια ακριβώς, δεν θα σταματήσουμε και θα κλείσουμε το θέμα αυτό για όσο χρόνο χρειαστεί. Βέβαια, ευχής έργο είναι το συντομότερο να ολοκληρωθούν και τα έργα και οι δεδοτήσεις που εδώ και 5 μήνες τρέχουμε στο Μεγαβούνι, προκειμένου να έχουμε τη δική μας λύση, το δικό μας χώρο, που εκεί βέβαια και το κόστος θα είναι πάρα πολύ χαμηλότερο
της διαχείρισης και όχι αυτό που μια λύση σαν την Κοζάνη επιβαρύνει πάρα πολύ τους συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω, θα εξαντλήσω και τα περιθώρια να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει κάνει η περιφέρεια σε συνέχεια, μήπως μπορέσουμε και μεταφέρουμε και μια μεγάλη ποσότητα πάλι με την ίδια διαδικασία για να γλιτώσουμε κόστος μεταφοράς. Όλα αυτά βέβαια τα πληρώνουν οι συμπολίτες μας. Επειδή λοιπόν δεν θέλουμε να τους επιβαρύνουμε, το έχουμε ξαναπεί, θα αιτηθούμε και από το κράτος, από την πολιτεία, το έχουμε κάνει ήδη, έχουμε συνεργαστεί με τα αρμόδια, στην αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν έκτακτα το Δήμο για να μπορέσουμε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες. Προμήθεια σε σακούλες δύο χρωμάτων, που θα τα μοιράσουμε σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλα τα σπίτια, προκειμένου εκεί να γίνει ο διαχωρισμός, καθώς επίσης και στους επαγγελματίες που θα πάρουν ειδικές σακούλες, μεγαλύτερες και πιο ανθεκτικές, κωδικοποιημένες για τον καθένα, προκειμένου και αυτοί να διαχωρίζουν τα απορρίμματα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον να συμβούν αυτά τα οποία έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των συμπολιτών μας, του κόσμου. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει δίκιο. Και είναι και πολύ ο χρόνος, είναι 3 μήνες περίπου, τα απορρίμματα είναι κάτω. Επειδή ακριβώς τα χρονικά περιθώρια αυτά έχουν ολοκληρωθεί, πρέπει και στην διαχείριση που θα γίνει από τις αμέσως επόμενες μέρες, όσον αφορά την απομάκρυνσή τους, αλλά και στο μέλλον, να επισπεύσουμε και με τελείως διαφορετική, θα έλεγα, λογική, να γίνει η διαχείρισή τους, προκειμένου να μην ξανασυμβούν αυτά τα οποία έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, μια διευκρίνηση που δεν το κατάλαβα καλά. Τελικά με την Κοζάνη, επειδή ακούγονται διάφορα ότι δεν μπορούμε, ότι δεν εγκρίνει ο Επίτροπος την απόσταση, τα κονδύλια κλπ. Θα πάνε τελικά στην Κοζάνη σκουπίδια ή όχι αυτοί οι 5.000 τόνοι για να... Βεβαίως θα πάνε, ναι. Θα πάνε, αλλά θα εξαντλήσουμε πρώτα όλα τα υπόλοιπα περιθώρια και θα είναι το μαξιλαράκι ασφαλείας ακριβώς να μην μας συμβεί κάτι εδώ. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και επίσης σε σχέση με το ερώτημά σας πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι ανεύθυνα. Ανεύθυνα στο σύνολό τους. Δεν υπάρχει εγκρίνη ή δεν εγκρίνει ο Επίτροπος. Έτσι, υπάρχει είσοδο, πόρτα σε ένα χιτά, υπάρχει και μεταφορά. Μένουμε στη συνέντευξη του κ. Παυλή, καθώς το περιθώριό της αναφέρθηκε και στη δικαίωση της παράταξής του για τα αποτελέσματα των εκλογών. Η ελληνική δικαιοσύνη, είπε, μας δικαίωσε και πάντα θα μας δικαιώνει, γιατί εμείς εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε πολιτική, αλλά ήρθαμε να υπηρετήσουμε τους πολίτες. Ήμασταν σίγουροι για την απόφαση και δεν ανησυχήσαμε ποτέ, δήλωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση που είχε καταθέσει ο Γιάννης Μηνιώτης κατά του κύρους του αποτελέσματος των εκλογών. Είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στα προηγούμενα δικαστήρια τα οποία είχαν γίνει, θα θυμάστε όλοι σας, ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς δεν σηκώσαμε τους τόνους, δεν είπαμε τίποτα. Είπαμε, επιζητούμε την νομιμότητα, όποια και να είναι αυτή. Άλλη μια φορά η ελληνική δικαιοσύνη μας δικαίωσε. Και πάντα θα μας δικαιώνει, να το ξέρετε, γιατί εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε πολιτική. Εδώ ήρθαμε για να υπηρετήσουμε τους πολίτες. Το αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν κάποιοι, αυτό είναι δικό τους θέμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το θέμα. Έτσι. Το ότι υπήρξε ομοφωνία στην απόφαση σας κάνει περισσότερο δικαιωμένος, θεωρείτε έτσι? Όχι, δεν με κάνει καθόλου λιγότερο ή περισσότερο δικαιωμένο. Εγώ ήμουν σίγουρος από την πρώτη στιγμή και δεν ανησύχησα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι, είναι αυτονόητα αυτά τα οποία το ΣΤΕ και το πληρούμενο δικαστήριο αποφάσισε. Είναι αυτονόητα. Τώρα, κάποιοι δεν ήθελαν να τα βλέπουν ή τους βόλευε να κάνουν πολιτική και να εξυπηρετούν τα όποια δικά τους συμφέροντα κάποιοι εδώ, αυτό αφορά τους ίδιους και θα πρέπει να τους ρωτήσετε τους ίδιους. Εμείς το γνωρίζετε πολύ καλά, κοιτάξαμε και κοιτάμε τα προβλήματα που κληρονομήσαμε σε αυτό το Δήμο και τρέχουμε από την πρώτη στιγμή ανοίγοντας πάρα πολλά μέτρα. Μερικοί μου λένε, ρε Δήμαρχε, πολύ ξύλο τρως.
όλο αυτό το διάστημα. Εγώ λέω την ηλίου. Θα φάω ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Αλλά θα ανοίξουν όλα τα θέματα. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Τα κακώς κείμενα και τα συμφέροντα, το είχα δηλώσει και προεκλογικά, θα τελειώσουν. Αντιστέκονται βέβαια και μέχρι σήμερα και δημιουργούν τα όποια προβλήματα δημιουργούν. Αλλά να ξέρετε ότι όλα αυτά θα τελειώσουν. Και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτά τα οποία λέγω και εμείς, ανεξάρτητο πώς μας κρίνουν κάποιοι σήμερα, ακόμα και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να είστε βέβαιοι θα μας δικαιώσουν, γιατί αυτά που τους είπαμε, αυτά κάνουμε και θα έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο τους λέμε. Το αν δεν μας πιστεύουν σήμερα, δεν μας στενοχωρεί. Αποτέλεσμα όμως, θα ξέρετε, θα υπάρξουν σε όλα τα θέματα. Θα ανοίξουν όλα τα θέματα. Ακόμα, δεν το έχουμε ξαναπεί βέβαια, και κάποιοι νομίζουν ότι το ξεχνάμε ή ότι δείχνουμε αδυναμία. Είπα ότι θα γίνουν έλεγχοι σαρωτικοί σε όλο το Δήμο. Σε όλα τα νομικά πρόσωπα, όπου ακουμπάει ο Δήμος. Αυτό θα γίνει. Και επειδή θα μου πούνε, λες βάζεις τη λέξη θα, σας λέω ότι τουλάχιστον και για την ΚΕΔΙΤ και για τη ΔΕΙΑΤ και για το νομικό πρόσωπο έχουμε τηθεί το Σώμα Αρκωτών Ελεκτών εδώ και κάποιους μήνες να κατευθύνουν, παίρνουν, δεν τους βάζουμε εμείς, τους βάζει, γίνεται μία διαδικασία από την αποκεντρωμένη. Μέχρι σήμερα δεν τους έχουν τοποθετήσει ακόμα. Έτσι. Το τονίζω αυτό εδώ και κάποιους μήνες. Αλλά θα ξέρετε ότι πολύ σύντομα και μετά και την αλλαγή της κυβέρνησης βέβαια, γιατί υπάρχουν και θέματα, να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αποκεντρωμένη, ακόμα δεν τα ξέρουμε, υπάρχουν ζητήματα, θα τοποθετηθούν και θα ξεκινήσει ο έργος. Όπως και στο Δήμο εδώ. Έτσι. Δεν τα ξεχνάμε, ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται και θα γίνουν ό,τι ακριβώς έχουμε πει. Τώρα, αν δεν βολεύει κάποιος, αυτό. Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρίπολης το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρότι στο χώρο ήταν και κάτοικοι από το συντονιστικό των φορέων και των πολιτών, αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι που προσέγονταν στη συνεδρίαση. Το κτίριο κοινώθηκε, ελέγχθηκε, αλλά βόμβα δεν βρέθηκε. Νωρίτερα, πάντως, ο κ. Κακλαμάνος δήλωσε ότι η προγραμματισμένη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί τελικά την Δευτέρα την ίδια ώρα. Κύριε Κλεμάνο, σε λίγα λεπτά συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπουμε αρκετό κόσμο έξω. Είχαμε κάποιο τηλεφώνημα προειδοποιητικό για βόμβα. Ναι, είναι γεγονός ότι το είδαμε αυτό στην Τρίπολη. Και αυτό μάλλον στην Τρίπολη. Την ώρα που ετοιμαζόμαστε για να ξεκινήσει η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ήρθε η αστυνομία εκτάκτως και μας ειδοποίησε ότι πρέπει να κενώσουμε το κτίριο, διότι έχει υπονομευθεί το κτίριο από κάποια βόμβα. Βέβαια, το κατά πόσο μπορεί να είναι αστείο αυτό ή σοβαρό, είναι κάτι το οποίο θα το δείξει ο έλεγχος ο οποίος θα γίνει. Βέβαια, η αστυνομία πρέπει να πάρει τα μέτρα της. Στις 8.30 ώρα περίπου θα έρθουν οι ειδικά σκυλιά, τα οποία θα κάνουν έλεγχο του χώρου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το πνευματικό μας κέντρο είναι ένα μεγάλο κτίριο, ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο, με πάρα πολλούς χώρους, με πάρα πολλά υπόγεια, με πάρα πολλούς ορόφους, με πάρα πολλά γραφεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα είναι επίπονοι και εύχομαι να μην είναι τίποτα στην προκειμένη περίπτωση, ούτως ώστε ενδεχομένως να εκπνεύσει κάποιος χρόνος που μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνουν αυτοί οι οποίοι απειλούν. Έτσι λοιπόν, μετά από συνόηση και με τους άλλους αρχηγούς των άλλων παρατάξεων, πήραμε την απόφαση ότι το Συμβούλιο θα επαναληφθεί προφανώς τη Δευτέρα. Και λέω προφανώς, διότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε και τον κύριο Δήμαρχο να έρθει από την Αθήνα, εντάξει, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο. Μην τυχόν και υπάρχει κάποιο εμπόδιο, που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο εμπόδιο στο Δήμαρχο την επόμενη Δευτέρα. Άρα λοιπόν, ραντεβού με αγάπη και με όλους τους όρους ασφαλείας πλέον την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Κύριε Κακλαμάνο, στο παρελθόν έχει ξανασυμβεί παρόμοια περιστατικά? Τουλάχιστον όσο διακονώ το λειτουργήμα του Δημοτικού Συμβούλου σε αυτήν την πόλη, από το 1975, μάλιστα, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, στα δικαστήριά μας έχει ακουστεί ότι έχουν γίνει τέτοιου είδους απόπειρες,
Εντάξει, αλλά σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου όχι, δεν είχε γίνει ποτέ. Και φαντάζομαι ότι θα είναι μια κακόγουστη φάρσα, την οποία την καταδικάζουμε, την καταδικάζουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και φυσικά και εγώ. Όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του δεύτερου μαραθώνιου του Ναυπλή που θα γίνει την Κυριακή το πρωί. Η επίσημη παρουσίαση έγινε την Παρασκευή με συνέντευξη τύπου, όπου ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοστούρος αναφέρθηκε στις τελευταίες λεπτομέρειες. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέρασε τις 5.400 συμμετέχοντες, αριθμός ρεκόρ για το μαραθώνιο. Υπενθυμίζεται ότι αύριο θα είναι μέρα χωρίς αυτοκίνητα για την πόλη του Ναυπλίου, καθώς οι δρόμοι που διατρέχουν οι αγωνιζόμενοι θα είναι κλειστοί από τις 8 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Με συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Αμαλία έγινε επίσημη παρουσίαση των οργανωτικών λεπτομεριών του δεύτερου μαραθώνιου δρόμου Ναυπλίου. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοστούρος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Δήμου για τη διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου και σημαντικού δρομικού αθλητισμού στο Ναύπλιο, την ανταπόκριση που έτυχε η διοργάνωση από όλους τους θεσμικούς, κρατικούς, τοπικούς και εθελοντικούς φορείς της πόλης και ευχαρίστησε όλους τους φιλάθλους δρομής και τους αθλητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής και δήλωσαν μαζικά τη συμμετοχή τους στη μεγαλύτερη γιορτή της Αργολίδας, της Πελοποννήσου και μια από τις μαζικότερες στην Ελλάδα. Ακόμα ευχαρίστησε τους χορηγούς της διοργάνωσης, τους δημότες που αγκάντιασαν τη διοργάνωση και τους κάλεσε να συμμετέχουν στο μαραθώνιο και στους παράλληλους αγώνες ως φύλαθλοι, να δημιουργήσουν κερκίδες στα πεζοδρόμια και να χαρούν την ημέρα του αθλητισμού. Παράλληλα, κάλεσε όλους τους πολίτες η Κυριακή 15 Μαρτίου να είναι μια μέρα χωρίς αυτοκίνητα για την πόλη του Ναυπλίου, καθώς ούτως ή άλλως οι δρόμοι που διατρέχουν οι αγωνιζόμενοι θα είναι κλειστοί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από την πλευρά του Γενικός Διευθυντής της Διοργάνωσης, Βαγγέλης Παπαποστόλου, αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του αγώνα και ανακοίνωσε τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων, ο οποίος ξεπέρασε τις 5.400 συμμετοχές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Αναλυτικά, για το μαραθώνιο θα τρέξουν 340 άτομα, για τον ημιμαραθώνιο 1.208, για τα 5 χιλιόμετρα 1.857, για τα 2,5 χιλιόμετρα 1.934, υπάρχουν και στην ποδηλατοδρομία 105 ποδηλάτες. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης διοργάνωσης του δεύτερου μαραθωνίου Ναυπλίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους αθλητές, κυρίως να καλωσορίσω εδώ τους δύο περσινούς νικητές, που νομίζω ότι φάνηκαν και εξαιρετικά αγούρικοι, μιας και... μιας και η φετινή διοργάνωση βαδίζει με όσο γίνεται καλύτερο τρόπο. Να πούμε ότι έχουμε επενδύσει σε ρεκόρ για την φετινή διοργάνωση και το ρεκόρ δεν είναι μόνο μια επίδοση την οποία περιμένουμε από τους εξαιρετικούς αθλητές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος, αλλά και ένα ρεκόρ συμμετοχών το οποίο θα θέλαμε να ξεπεράσει τους 6.000, θα ξέρουμε αύριο, που θα είναι ένα καινούριο ρεκόρ για συμμετοχές σε ένα τέτοιο γεγονός. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές να έχουν έναν καλό αγώνα, να ευχαριστηθούν τη διαδρομή. Στους επισκέπτες και στους θεατές να πω ότι να απολαύσουν επίσης τους αθλητές να βγουν να τους χειροκροτήσουν έτσι όπως πρέπει να γίνεται σε όλους τους μεγάλους αγώνες και να ευχαριστήσω όλους τους φορείς του νομού, μιας και μιλάμε για έναν αγώνα που πλέον είναι ένας αγώνας του νομού, οι οποίοι στέκονται δίπλα μας από την περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι συνδιοργανώτρια του αγώνα μέχρι τον ΣΕΓΑΣ, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, όλες τις υπηρεσίες οι οποίες στέκονται πάνω από το υπηρεσιακό καθήκον με ιδιαίτερο ζήλο και ιδιαίτερο όραμα και να ευχηθώ να έχουμε έναν πολύ καλό αγώνα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι δεύτερη φορά εδώ στο Ναύπλιο. Είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδος. Την έχουμε γνωρίσει και από διακοπές, αλλά και είναι μεγάλη ευχαρίστηση να είναι να φιλοξενεί ένα τέτοιο μεγάλο αθλητικό γεγονός και να έρχομαι για δεύτερη φορά να συμμετάσχω σε αυτό. Όπως είπε ο κύριος Παπαποστόλου, το κίνητρο είναι ότι το Ναύπλιο είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Ο αγώνας εδώ είναι πολύ καλός για να κυνηγήσουμε μια επίδοση και να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα πολύ δυνατό αγωνιστικό τεστ για τις υποχρεώσεις που έχουμε μετά τις υπόλοιπες τις αθλητικές. Ο συναγωνισμός είναι καλός. Γνωρίζω ότι θα έρθουν πολύ καλοί αθλητές και αθλήτριες πέραν όλου του υπόλοιπου κόσμου που θα έρθει να ευχαριστηθεί τον αγώνα. Και πραγματικά χαίρομαι να γίνονται τέτοιες πολύ υψηλού επίπεδου διοργανώσεις σε τόσο όμορφες πόλεις της χώρας μας και ελπίζω να καθιερωθεί, να γίνει θεσμός για την Νότια Ελλάδα αυτό το γεγονός του μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου. Και εύχομαι, οι συνθήκες φαίνονται ότι θα είναι πολύ καλές την Κυριακή και εύχομαι πραγματικά να το ευχαριστηθούμε όλοι τον αγώνα αυτό και οι συμμετέχοντες και φυσικά και ο κόσμος που θα είναι έξω να μας ενθαρρύνει και να μας ζητοκραυγάζει.
Ελπίζω να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση που δέχτηκα και αυτή τη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι μετά την περσινή εμπειρία που βρέθηκα στο Ναύπλιο έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Το εγχείρημα, όπως είπε και ο κ. Παπαποστόλου, πραγματικά να κάνει τόσους αγώνες με τόσο κόσμο δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Το Ναύπλιο πέρσι πέτυχε με πρωτοστάτες τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Παπαποστόλου σε όλη αυτή τη δουλειά. Οπότε φέτος για μένα ήταν δεδομένο ότι θα ξαναβρεθώ αγωνιστικά στο Ναύπλιο. Μάλιστα, ακριβώς επειδή οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές, ήμουν αποφασισμένος να πείσω και πολλούς συναθλητές μου να έρθουν να αγωνιστούμε όλοι μαζί, ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό συναγωνισμό. Θα βρεθούν πάρα πολύ επίσης και άλλοι πολύ καλοί δρομοί στην Κυριακή μαζί μας στην εκκίνηση. Ο καιρός θα μας βοηθήσει, όπως αναφέρθηκε κιόλας. Δεν θα έχει βροχή και θα έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Η διαδρομή ευνοεί και για καλούς χρόνους. Οπότε ευελπιστούμε να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας σε όλους τους τομείς και στο καθαρά αγωνιστικό, αλλά κυρίως και για τον πολύ κόσμο, γιατί με 5.000-6.000 συμμετοχές και ειδικά και σε μικρότερες αποστάσεις και στα 5-2.5 χιλιόμετρα να βγουν και τα παιδιά έξω να τρέξουν, να ενθαρρυνθούν και οι οικογένειες, να χειροκροτήσουν, να υπάρχουν θεατές στον κόσμο και πραγματικά να ζήσουμε μια μεγάλη γιορτή την Κυριακή εδώ στο Ναύπλιο. Αν είναι η τελευταία συνέντευξη τύπου, έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από το Σεπτέμβριο, και το ξέρετε, καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που έχουν ζήσει από κοντά όλη την προσπάθεια και την πορεία προς το μαραθώνιο ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η πρόβλεψη του πότε ξεκινάμε την ενημέρωση των πολιτών. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, όπως θέλετε πείτε τα, σε εσάς που κάθε φορά ήσασταν εδώ πρόθυμοι να ενημερώσετε τον κόσμο, γιατί όπως αναφέρθηκε και πριν, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο κόσμος πλέον έχει αγκαλιάσει αυτή τη διοργάνωση. Πέρα από κάθε προσδοκία, οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε και μεγάλο ρόλο σε αυτό έχουν παίξει τα μέσα. Σας ευχαριστώ γιατί κάθε φορά ήσασταν εδώ και βοηθήσατε στο να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο γίνεται καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τους φορείς και τις υπηρεσίες, η διοργάνωση και η οργανωτική επιτροπή του Μαραθωνίου έχει δείξει από τον πρώτο μαραθώνιο ότι ξέρει να λέει ευχαριστώ και αυτό θα γίνει μετά τον αγώνα. Προβληματισμός στην ηγεσία της περιφέρειας αλλά και οργή στους κατοίκους προκαλεί το γεγονός ότι ο δρόμος στην παράκαμψη Βουτιάνων για τρίτη συνεχόμενη φορά άνοιξε, αποκαλύπτοντας το βάθος των κακοτεχνιών που έχουν γίνει εκεί με την ανοχή της περιφέρειας. Από το 2013, για τρίτη φορά ο δρόμος παρουσιάζει προβλήματα, αν δεν έχουν περάσει ούτε 7 μήνες από την επίσημη παράδοσή του. Με τα πρώτα ρήγματα, οι υπηρεσίες της περιφέρειας έσπευσαν να ρίξουν πίσω για να μην εισχωρήσει τον αέρα της βροχής αυτές τις μέρες, όμως παρά τις προσπάθειες, τα ρήγματα έχουν αρχίσει και ανοίγουν περισσότερο. Για τρίτη φορά η πολύπαθη παράκαμψη των Βουτιάνων στη Λακωνία παρουσιάζει προβλήματα, καθώς πριν λίγες μέρες ο δρόμος άνοιξε πάλι. Το κομμάτι που πληρώθηκε 2,6 εκατομμύρια ευρώ για να κατασκευαστεί από την αρχή άνοιξε και πάλι και μάλιστα σε 4-5 διαφορετικά καινούργια σημεία, ενώ δεν έχουν περάσει ούτε 7 μήνες από την επίσημη παράδοσή του. Το νέο αυτό στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας φαίνεται πως δεν είναι και τόσο νέο, αφού με τα πρώτα ρήγματα έσπευσαν να ρίξουν πίσω για να μην εισχωρήσει το νερό της βροχής αυτές τις μέρες και τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Παρά τις προσπάθειες όμως που έγιναν, τα ρήγματα έχουν αρχίσει και πάλι να ανοίγουν περισσότερο, θυμίζοντας τι έγινε και το 2010. Το σοβαρό θέμα είναι πως αν τα ρήγματα του δρόμου ανοίξουν κι άλλο, οι αρχές θα αναγκαστούν να τον κλείσουν, με άγνωστο αυτή τη φορά αν θα ξανανοίξει και πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ μπροστά μας υπάρχει και η τουριστική σεζόν. Στο ενδιαφέρον ρεπορτάζ που θα δείτε από το apella.gr, ο Περιφερειάρχης Πέτρος Θατουρής και οι δύο αντιπεριφερειάρχες Τζανετέα και Νικολάου μιλούν το 2013 για την παράδοση ενός έργου που στην πραγματικότητα παραμένει ανεπίδοτο. Παραδίδουμε σήμερα την παράκαμψη των Βουτιάνων, το πολύπαθο αυτό κομμάτι. Επιμένω. Υπογράφουμε ότι είναι ασφαλής η διέλευση. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι το μόνο δεδομένο. Η ολοκλήρωση του έργου έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό, όπως ξέρετε. Εάν δεν είχα τις διαβεβαιώσεις των υπηρεσιών και των τεχνικών παραγόντων, δεν θα πήγαινα σε καμία τέτοια διαδικασία. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραδίδει σήμερα στους μοναδικούς αποδέκτες, που είναι οι πολίτες της Λακωνίας και της Πελοποννήσου, ένα πολύ σημαντικό έργο, με δεδομένο ότι είναι ένα πολύπαθο έργο.
Ένα έργο στο οποίο αποδείξαμε ότι σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και με όλους τους άλλους αρμόδιους φορείς μπορέσαμε πολύ γρήγορα, με πολύ λίγα χρήματα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά και ο κόσμος να απολαύσει ένα έργο που έγινε κυρίως με δικά του χρήματα. Παράκαμψη των Βουτιάνων, έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που λέμε έργα για τα έργα. Έργα όχι για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, αλλά για να έχουν κέρδη οι εργολαβικές εταιρείες. Τι θα γίνει εάν ξαναπέσει αυτός ο δρόμος, πόσες φορές θα ξαναπληρώνει ο φορολογούμενος για ένα έργο το οποίο τελικά δεν παραδίδεται. Πρέπει να τον εξυπηρετήσει. Πολύ χαρά. Εμείς παραδίδουμε σήμερα 1η Αυγούστου στην κυκλοφορία το κομμάτι αυτό, το πολύπαθο κομμάτι της παράκαμψης των Βουτιάνων. Εφαρμόστηκε η μελέτη που σύμφωνα με τους ειδικούς ήταν η καταλληλότερη για να μπορέσει να κρατηθεί ο δρόμος. Ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν, όπως λέγεται, με τους όρους της τέχνης και της επιστήμης, ό,τι ήταν δυνατό να γίνει, ό,τι ήταν εφικτό να γίνει, ακόμη σας το είπα και επιμένω σε αυτό και με ειδικούς επιστήμονες, επειδή ο δρόμος παρουσιάζει, έχει γεωλογικά προβλήματα με καθυζήσεις, έχει γίνει ό,τι ήταν δυνατό να γίνει και με εμπειρία που ζητήσαμε και την συνδρομή από επιστήμονες σε άλλες χώρες που έχουν τέτοια προβλήματα. Είχα προβλέψει και είχα πει ότι με τον τρόπο που γίνεται η επέμβαση για δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο σημείο, ότι ο δρόμος θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί αυτό ήταν εντελώς έξω από την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, με τον τρόπο που γινόταν, και δυστυχώς φαίνεται ότι επαληθεύτηκα και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε για δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο, μάλλον τρίτη φορά, δεύτερη μετά την επισκευή, κατάρρευση κατολίσθηση στο συγκεκριμένο σημείο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action. Από όλους τους συντελεστές του ευχές για ένα όμορφο βράδυ, καλή σας νύχτα.